Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τώρα στη Δυτική Φιότιδα. Γιατί και εκεί υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως μιλάμε πολύ συχνά με ανθρώπους από τη Δυτική Φιότιδα και ειδικότερα από το Δήμο Μακρακόβης. Θα πάμε στον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Θύμιο Παπαευθυμίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπάρχει στο δημοτικό διαμέρισμα του Μαυρίλου και έχει σχέση με την υδροδότηση. Είναι ένα θέμα που προέκυψε και ήρθε για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί ο κύριος Παπαευθυμίου, με την εμπειρία που έχει τις προηγούμενες θητείες του, κατέθεσε τις ενστάσεις του. Πρόκειται για μια επιχείρηση ή μια επένδυση σχεδιαζόμενη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι, σχεδιαζόμενη επένδυση για αξιοποίηση του θαυμάσιου πράγματι νερού που υπάρχει στην περιοχή του Μαυρίλου για εμφιάλωση. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κ. Παπαευθυμίου είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας, ναι. Κύριε Δήμαρχε, γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά. Πώς πάμε? Εδώ, αγώνας. Τι γίνεται, έχουμε πρόβλημα με το νερό? Κοιτάξτε. Εντάξει, με το νερό δεν είναι θέμα υδροδότησης. Το νερό είναι τόσο που φτάνει και για υδροδότηση, φτάνει και για άρδευση και φτάνει και για εμφιάλωση. Και εμφιάλωση. Και περισσεύει κιόλας. Γιατί δεν πρόκειται να χρειαστεί όλη η ποσότητα. Απλά εμείς είχαμε και έχουμε ενστάσεις όχι για την επένδυση. Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων ούτε κατά της συγκεκριμένης. Δεν διασφαλίζεται τίποτα για την τοπική κοινότητα και για το Δήμο κατ' επέκταση. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Σε ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά περιλάμβανε τρία σκέλη, θα σας πω, θα σας το πω ακριβώς πώς ήταν γραμμένο. Παροχή συνένεσης χρήσης νερού της φυσικής πηγής Κεφαλόβρισο στην υποσύσταση, ακούστε, υποσύσταση ετούσα εταιρεία. Ολύμπια μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιούχο εταιρεία. Συνοδευόμενη από άδεια υπόγεια όδευσης του δικτύου προσαγωγής νερού στη μονάδα εκμετάλλευσης μέσα από κοινωνικές εκτάσεις. Δίνει δηλαδή ταυτόχρονα και την άδεια διέλευσης του δικτύου. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, δεν υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, η εταιρεία στην ουσία δεν υφίσταται ακόμη, αλλά περιμένει να πάρει το έργο και μετά να λειτουργήσει. Υποσύσταση. Είναι υποσύσταση η εταιρεία. Άμα δοθεί η χρήση του νερού και δοθεί και η διέλευση του δικτύου, δεν χρειάζεται το θέμα να ξαναρθεί στο Συμβούλιο. Μάλιστα, αυτά ναι. Έπρεπε, εμείς ζητήσαμε με σύμβουλο της παράταξής μας, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να συμπεριληφθεί και ένα τέταρτο σκέλος, γιατί έχει τρία σκέλη το θέμα, ότι σε περίπτωση, τέλος πάντων, που δεν τηρηθούν τα παραπάνω, όχι δεν τηρηθούν τα παραπάνω, δεν υπάρξει οικονομική συμφωνία, είναι υποαίρεση τα παραπάνω. Ναι. Μια περαιτέρω διασφάλιση δηλαδή θέλατε. Βεβαίως. Βεβαίως, δεν μπορούμε να αφήνουμε τώρα. Εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, καλός και χρυσός μπορεί να είναι. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να αφήνουμε όμως και στον πατριωτισμό ενός τα συμφέροντα της τοπικής κοινότητας και του Δήμου. Κύριε Παπαευθυμίου, ούτε διάκουσα και τον αντιδήμαρχο που είπε εγώ λειτουργώ και συναισθηματικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις που διαχειριζόμαστε ξένα χρήματα, γιατί για αυτά πρόκειται, θα πρέπει να λειτουργούμε επαγγελματικά, όχι συναισθηματικά. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή ο Δήμος να είναι διασφαλισμένος για να του παραχωρήσει το νερό. Εδώ δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα ξαναρθεί το θέμα στο Συμβούλιο. Από πουθενά. Το ξαναείπα, αλλά είναι σαν να πουλάτε το αυτοκίνητό σας, εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, να κάνετε τη μεταβίβαση και στη συνέχεια να προσπαθείτε να διαπραγματευτείτε την τιμή. Αυτό ακριβώς γίνεται. Μάλιστα. Έχει περάσει το θέμα αυτό, κύριε Δήμαρχε? Πέρασε, βεβαίως πέρασε. Πέρασε. Εμείς απήχαμε. Ναι. Εμείς απήχαμε. Όλη η αντιπολίτευση και η Ελλάσσονα. Ναι. Και για συγκεκριμένο λόγο θεωρήσαμε... Δεν γνωρίζετε δηλαδή, όμως... Ναι, δεν γνωρίζετε όμως την οικονομική... Δεν γνωρίζετε όμως την οικονομική διάσταση αυτής της συμφωνίας. Μα δεν υπάρχει οικονομική συμφωνία, λέτε, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει, είναι το θέμα που σας το έφερα πριν από λίγο. Μάλιστα. Παραχωρούμε τη χρήση, παραχωρούμε τη διέλευση. Έχει και ένα τρίτο σκέλος που έχει σχέση με το να εγγραφεί η πηγή στο Εθνικό Μετρό Υδροληψίας. Αυτό είναι γραμμένο βέβαια, υπάρχει η διαδικασία γιατί έχουν εγγραφεί όλες οι πηγές, εν πάση περιπτώσει. Εδώ είπαμε εμείς να προσθεθεί ότι όλα τα παραπάνω είναι υποαίρεση στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, οικονομική συμφωνία. Σωστά. Και βεβαίως μας είπαν ότι όχι, δεν γίνεται αυτό. Και τι να μην γίνεται. Τώρα εσείς είστε έμπειρος, θα ξέρετε καλά αυτά. Κύριε Δήμαρχε, έγινε, ακούστε λίγο, έγινε δηλαδή, ήταν όλα μέχρι την Κυριακή, ήταν η τελευταία μέρα που μπορούσε να γίνει διαπεριφοράς συμβούλιο.
μέχρι την Κυριακή. Mm-hmm. Το βάλανε το συμβούλιο τελευταία μέρα. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο, συνέπειση και ήταν τελευταία μέρα. Απλά δεν θέλανε την πολίτευση. Δεν θέλανε την πολίτευση. Μέχρι στιγμή δεν έχετε συνεδριάσει διαζώσεις. Ναι, ζητήσαμε από τον πρόεδρο. Ζητήσαμε με έγγραφό μας. Βεβαίως το ζητήσαμε και το. Πριν από 4-5 μέρες δηλαδή, να γίνει μια και κλεισμένο των θυρών. Ζωντανή δηλαδή, συνεδρίαση. Ναι, ναι. Να ακουστούν όλες οι απόψεις. Έτσι. Δεν έγινε δεκτό. Θα εφαρμοστεί, λέει, η ΚΙΑ ΤΑΔΕ. Δεν θυμάμαι τώρα. Μα με συγχωρείτε, στο Δήμο Λαμιαίων έχουν συνεδριάσει. Το Δήμο Λαμιαίων έχουν συνεδριάσει δύο φορές. Ξέρω, κύριε Έλληνα, και στο Δήμο Δομοκού όλοι οι Δήμοι έχουν κάνει. Εμείς προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Δεν ξέρω γιατί. Το ξέρω, το γνωρίζω. Μάλιστα. Εμείς το ζητήσαμε, σας λέω, και εγγράφως και δεν έγινε δεκτό. Λες και η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση δεν προβλέπονταν στην ΚΙΑ. Βεβαίως προβλέπονταν. Οι άλλες δηλαδή, οι άλλοι Δήμοι δηλαδή παρανόμησαν που έκαναν κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεις. Δεν νομίζω. Μάλιστα. Νομίζω δηλαδή ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση όλο αυτό. Λοιπόν, αυτό το σχετικό με την επένδυση αυτή, κύριε Παπαευθυμίου, είχε ξαναρθεί παλιότερα. Γιατί... Είχε ξαναρθεί, κυρία Έλληνα, στο παρελθόν από εμάς. Με τον κύριο Ακρίδα είχαμε έρθει σε μια συμφωνία να πάρει ο Δήμος το 51% και 49% η Ακριδέη, όπως ήταν η επιχείρηση. Μάλιστα, ναι. Η εταιρεία, ναι. Προχωρήσαμε τη διαδικασία, έγινε εξέταση στο νερό. Είναι όχι απλώς αξιόλογο, άριστη η ποιότητά του. Αυτό που μας είπαν τότε ήταν, είναι, λέει, στα όρια του μεταλλικού. Mm-hmm. Αυτό μας είπαν. Μάλιστα. Και δώσαμε συνέχεια και βρήκαμε δυσκολία στη διανομή. Ζητάγανε οι εταιρείες διανομής το 51%. Βεβαίως έκανε πίσω ο κύριος Ακρίδας, λέει ότι θα δώσουμε το 51 και θα μοιραστούμε εμείς το 49 μετά. Σωστά. Μάλιστα. Γιατί είναι θέμα οικονομικών συμφερόντων. Δεν κάνει κανένας τώρα τίποτα για την ψυχή του. Γι' αυτό θα πρέπει ο Δήμος να. Άρα, υποψιασμένος από τότε, εσείς λέτε πρέπει να δούμε και την οικονομική συμφωνία πρώτα και μετά. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Κύριε Δήμαρχε. Στην οικονομική συμφωνία. Δηλαδή, και να είναι και γραμμένα αυτά. Να είναι γραμμένα και υπογεγραμμένα. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, έχετε εσείς καταθέσει άποψη για αυτή την ιστορία με το ταχυδρομείο της Περιάδας? Κοιτάξτε, με το ταχυδρομείο υπάρχει θέμα. Εδώ και αρκετό καιρό. Ναι. Το είχα αντιμετωπίσει και εγώ στο παρελθόν. Ναι, αλλά εντάξει, το επαναφέραμε στην προτέρα κατάσταση του τότε. Ναι. Κάναμε κάποιες παρεμβάσεις και στη Λάρισα που είναι η προϊσταμένη του αρχή. Ναι. Και στην Αθήνα είχα κατέβει εκεί στα κεντρικά των ταχυδρομείων. Είχα μιλήσει με κάποιο κύριο Λεπινιώτη τότε, ο οποίος μας επισκέφθηκε και όλα στη συνέχεια. Είχε έρθει μια μέρα και στη Σπαρτιάδα. Και το επαναφέραμε στην προτέρα του κατάσταση. Για ένα μεγάλο διάστημα τώρα. Έχει αρκετό διάστημα που, τέλος πάντων, υπολειτουργούσε ουσιαστικά. Ναι. Τώρα μπορεί να επανέλθει? Γιατί να μην μπορεί? Αν γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, βεβαίως μπορεί να επανέλθει. Κύριε Δήμαρχε, έχει υποβαθμιστεί, δεν έχει γίνει κάτι στα χαρτιά ακόμα. Ναι. Απλά απαξιώνεται σιγά σιγά. Στην ουσία και στην καθημερινότητα όμως απαξιωμένο είναι. Αυτό είναι. Αν αυτό είναι δρομολογημένο, μεθοδευμένο, ας πούμε. Mm. Αλλά όμως δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο. Βεβαίως αν γίνουν παρεμβάσεις θα πρέπει να. Μάλιστα. Να επαναλειτουργήσει δηλαδή, να έρθει σε κανονική λειτουργία. Και όπως είπατε τώρα αυτό... Τώρα πηγαίναμε και το βρίσκαμε κλειστό. Ναι, αυτό δεν έγινε τώρα επί ημερών κορονοϊού όμως. Ήτανε από αρχίσει, το πριν διάστημα. Είχε αρχίσει μια απαξίωση με τον κορονοϊό, απλά επιδεινώθηκε η κατάσταση. Μπήκε, το τέλος. Επιδεινώθηκε γιατί επικαλούνταν άδειες, επικαλούνταν τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι τότε η Σπεριάδα είναι η έδρα του Δήμου. Το ταχυδρομείο, το οποίο έχει την ευθύνη της περιοχής της Υπάτης, θα πρέπει να είναι επανδρομένο κανονικά. Κανονικά τώρα είχαν άδειε ειδικού σκοπού και αυτά δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ εμάς ποιοι είχαν άδειε και ποιοι δεν είχαν. Θα πρέπει η προϊσταμένη τους υπηρεσία να φροντίσει, να το επανδρώσει, να λειτουργήσει το ταχυδρομείο. Και πιστεύω ότι δεν ζητάνε και 10 άτομα, για ένα και για δύο άτομα. Για δύο άτομα μιλούν. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια χαρά σας. Κύριε Παπαευθυμίου, πρώην Δήμαρχος Ακρακόνης.